Ναι, αυτό που πρέπει λένε να στην δούμε. περιοχή του Ναι. 30%. Λοιπόν, έχουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες και έχουμε Βέβαια. που το δίνεις οριακά στο 3,1, δηλαδή μπαίνει οριακά στη οριακά, Βουλή. Ναι, στην και προσπάθεια ψήφου, κίνημα. Έτσι, στην εκτίμηση πάει ναι, 3,4. Θα το δούμε, θα τη δούμε την εκτίμηση. Και έρχεται το κίνημα του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, το οποίο έχει πτώσει από ό,τι βλέπω από την δημοσκόπηση. Δεν έχει της αυτή τη δυναμική Μαρία. Που. Αλλά και αυτό δηλαδή, είναι ακόμα, είναι αυτά ακόμα τα καινούριο, δεν έχουμε χρονοσειρές. Δεν πρέπει να λέμε ότι όχι δεν μπαίνει. Εδώ είναι το τρίτο θρίλερ που θα παιχτεί. Το τρίτο λοιπόν, θρίλερ. Σε και αυτά έχει τα σημασία. Δύο κόμματα. Και γιατί λέμε ότι έχει σημασία, τώρα να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Εάν, ας πούμε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι μέσα στη Βουλή, για την αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα χρειάζεται 37%. Εάν δεν είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες στη Βουλή, είναι εκτός Βουλής δηλαδή, χρειάζεται 36%. Και με το κόμμα του κυρίου Παπανδρέου και με τους ανεξάρτητους Έλληνες μέσα στη Βουλή, χρειάζεται 38,5 και πάνω. Δυσκολεύει η ναι. αυτοδυναμία δηλαδή. Γι' αυτό λέμε ότι, και σωστά λέει η Έλλη, ότι είναι πολύ σημαντικό το πόσα κόμματα θα είναι στη Βουλή, γιατί εξαρτάται η αυτοδυναμία. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θρίλερ. Μετά.